Η πολιτική αυτή της Ευρώπης δεν είναι καταρχήν καινούργια. Έτσι. Τα χαρακτηριστικά τα οποία ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές είναι δεδομένα. Θα ήθελα να προσθέσω μερικά, αλλά θα ήθελα να μιλήσω και για την ιστορία αυτής της πολιτικής, για να δούμε ακριβώς ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και άρα τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Πρώτο θέμα το οποίο θέλω να θέσω ακριβώς είναι το εξής. Το παράδειγμα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Το παράδειγμα της συμφωνίας αυτής είναι πραγματικά εκείνο το παράδειγμα που αποκρυσταλώνει ότι επιστρέφουμε πίσω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιστρέφουμε πίσω από τη συνθήκη της Γενέβης. Και η επιστροφή πίσω από τη συνθήκη της Γενέβης είναι προφανές για όλους όσους το καταλαβαίνουν ότι ανοίγει διάπλατα το δρόμο για αντιλήψεις οι οποίες οδήγησαν στη συνθήκη της Γενέβης, δηλαδή τις πολιτικές της ακροδεξιάς και του ναζισμού. Γιατί η συνθήκη της Γενέβης είναι ακριβώς η απάντηση σε αυτό που συνέβη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδίως με τους Εβραίους. Λοιπόν, το θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι εξής. Η συνθήκη της Γενέβης προέβλεπε ότι πρέπει ο πρόσφυγας να πάει στη χώρα στην οποία θέλει να ζητήσει πολιτικό άσυλο. Και χρειάζεται να έχει ασφαλή διάδρομο για να μπορέσει να φτάσει σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι είναι σαφής σε όλους μας ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και η πολιτική των συνθήκων του Δουβλίνου το έχει ήδη καταργήσει, ανατρέψει. Το δεύτερο το οποίο πρακτικά συμβαίνει προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αποκριστάλωση αυτών των αποτρεπτικών πολιτικών που είναι μια εφαρμογή με έναν τρόπο για τη συνθήκη του Δουβλίνου, που είναι οι φράχτες. Οι φράχτες και τα αποτρεπτικά μέσα τα οποία ακούσαμε στην θαλάσσια περιοχή, Frontex κτλ. Η τρίτη κατεύθυνση την οποία αποκρισταλώνει την παραπίεση της συνθήκης της Γενέβης είναι ακριβώς η αδυναμία και η άρνηση διαμόρφωσης ενός πλαισίου τέτοιου που επιτρέπει αυτόν που θα χαρακτηριστεί ως πρόσφυγας να έχει τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορεί να έχει ασφαλή διαβίωση σε μια χώρα. Αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν και στην Ελλάδα πρωτίστως μέσα από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα νησιά και στην Ιταλία είναι σαφώς μια κατάσταση γκέτο και μια επιστροφή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τώρα, το γεγονός βεβαίως ότι μια κυβέρνηση που επικαλείται την έννοια της αριστεράς εφαρμόζει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης με τον τρόπο με τον οποίο τα εφαρμόζει είναι νομίζω πολύ, δεν είναι καθόλου περίεργο. Το γεγονός αυτό το οποίο έχουμε δει σήμερα και αποτυπώνεται και σε δημοσκοπικές έρευνες ότι οι αρνητικές γνώμες για την αριστερά έχουν αυξηθεί κατά 32% το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα υπάρχει μια απαξίωση και της έννοιας της αριστεράς, άλλη μια συνέπεια όλων αυτών των πολιτικών. Τι ακριβώς λοιπόν έχουμε εδώ σαν συγκεκριμένη πολιτική που αποκρυσταλώνεται και δικαστικά πια με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ασφαλή τρίτη χώρα. Έχουμε μια πολιτική η οποία καταργεί κάθε έννοια συνθήκης της Γενέβης που είχε την αντίληψη ότι τα σύνορα πρέπει να είναι ακριβώς πορόδι για να μπορούν να φτάνουν στον χώρο στον οποίο θέλουν οι πρόσφυγες προκειμένου να μην έχουν προβλήματα με την με τη ζωή τους και με τον κίνδυνο βασανιστήριων και αντί να εξασφαλίσουμε αυτές τις συνθήκες φτιάχνουμε ένα πλαίσιο τέτοιο, μια αλυσίδα χωρών γύρω από την Ευρώπη οι οποίες είναι οι χώρες γκέτο και στις οποίες θεωρούμε εκ των προτέρων ότι είναι ασφαλείς χώρες όπως τουλάχιστον έκρινε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί εν πάση περιπτώσει εκεί δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τον βασανισμό. Όμως πέρα από το αν αυτό ισχύει, που θα πω μερικά παραδείγματα αργότερα, η έννοια της ασφαλούς τρίτους χώρας όπως κανονικά έχει προβλεφθεί στο διεθνές δίκαιο με τη συνθήκη, την ίδια τη συνθήκη του Δουβλίνου, δεν είναι αυτή. Είναι ότι η ασφαλής τρίτη χώρα είναι εκείνη η οποία επιτρέπεται στον πρόσφυγα να αναγνωριστεί ως τέτοιος και να απολαμβάνει τα δικαιώματά του. Δηλαδή, παρότι η ίδια αυτή η ρύθμιση αποτελεί ένα περιορισμό σε σχέση με τη συνθήκη της Γενέβης, μια παραβίαση της ίδιας της συνθήκης της Γενέβης, εδώ ερχόμαστε και περιορίζουμε τον περιορισμό ακόμα περισσότερο,
φτιάχνοντας μία χώρα στην οποία δεν αρκεί τίποτε άλλο παρά να μην έχουν τους ίδιους κινδύνους που είχαν στην χώρα καταγωγής τους, όπου από όπου έχουν προέλθει, και εκεί πράγματι υπήρχε ο κίνδυνος του βασανισμού ή του θανάτου. Άρα σε αυτές τις χώρες, όπως η Τουρκία, δεν έχει υπογράψει καν τη συνθήκη της Γενέβης, παρά μόνο με γεωγραφικό προσδιορισμό και μόνο δηλαδή για όσους προέρχονται από την Ευρώπη. Η Τουρκία αναγνωρίζει πρόσφυγες μόνο Ευρωπαίους. Από τις άλλες χώρες όχι. Λοιπόν, που τους έδωσε ένα ειδικό καθεστώς προστασίας, υποτίθεται στους Σύρους πρόσφυγες, χωρίς όμως να τους εξασφαλίζει δικαιώματα πρόσβασης στην Ελλάδα. Που ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι θα επαναπροωθηθούν, γιατί αυτοί δεν εμπίπτουν στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, δεν διασφαλίζει καν το ότι θα ενταχθούν σε αυτό το ειδικό καθεστώς προστασίας, παρά μόνο με μια επιστολή που έστειλε ο Υπουργός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργός της Τουρκίας, που έστειλε ότι μην ανησυχείτε και αυτοί την ίδια κατάσταση θα έχουν. Μα ποια είναι όμως και η κατάσταση που έχουν οι ίδιοι αυτοί που είναι εκεί. Λοιπόν, αυτά τώρα όταν φτάνουμε το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας να το επικυρώνει, μιλάμε για μια συνολική μετατόπιση προς τα δεξιά, έτσι, ιδεολογική, τεράστια, την οποία θα χρειαζόμαστε τεράστιο κόπο για να μπορέσουμε να την ανατάξουμε. Τώρα, για να δούμε τις άλλες χώρες τις οποίες αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα θα επεκταθεί. Η πρώτη που υπογράψαμε και όλες είναι το Αφγανιστάν. Το ασφαλές Αφγανιστάν. Η δεύτερη, την οποία δεν έχουμε υπογράψει ακόμα ως συνθήκη, αλλά έχουμε κλείσει όλο το πλαίσιο με τη σύνοδο που έγινε στη Μάλτα, είναι η Λιβύη, την οποία θα χρηματοδοτήσουμε κιόλας προκειμένου να βελτιωθούν η κατάσταση που υπάρχει για τους πρόσφυγες εκεί. Η οποία κατάσταση, για όποιους έχουν ακούσει τις ανατριχιαστικές διηγήσεις των διασωστών από την Ιταλία, είναι ότι εκεί τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία είναι πλήρως ιδιωτικά και μάλιστα είναι φτιαγμένα ανάλογα με τις διάφορες τρομοκρατικές φράξεις που υπάρχουν μέσα σε αυτή τη χώρα, πουλάνε τους ανθρώπους για σκλάβους. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Χρηματοδοτεί τις χώρες εκείνες που φτιάχνουν σκλαβοπάζαρα, και οι οποίες μάλιστα εκτός από τα σκλαβοπάζαρα, η λογική είναι σε κρατάω στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, αν δώσεις λίτρα μπορεί και να φύγεις μέχρι να σε πιάσει η επόμενη ομάδα για να σε βάλει στο δικό της στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αν τα καταφέρεις, σε μεταβιβάζω σε κάποιον, σε πουλάω για σκλάβο μέχρι ότου να εξασφαλίσεις ένα συγκεκριμένο ποσό για να σε αφήσω εγώ να φύγεις και να πας στο επόμενο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η Ευρώπη φρούριο, για να καταλαβαίνουμε πού ακριβώς οδηγούμαστε. Και έχει παρελθόν αυτή η πολιτική, βεβαίως και έχει παρελθόν. Η πολιτική, η αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη από το 2008, ήδη από τη συνθήκη του Δουβλίνου, αλλά και ήδη από το 2008, είχε πάρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις, όπως η οδηγία 2008-115 για την κράτηση του 18μήνη, όπως επίσης που ουσιαστικά θεμελίωνε το στρατόπεδο συγκέντρωσης, και αντίστοιχες οι διατάξεις εκείνες του συμφώνου Σαρκοζή, το οποίο απαγόρευε τις μαζικές νομιμοποιήσεις μεταναστών. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα γίνονται? Αφενός μεν, διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική που λέει ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν πρέπει να έχουν δικαιώματα αντίστοιχα με τους εργαζόμενους, προκειμένου να υπάρχουν διαστρωματώσεις στο εσωτερικό της εργατικής τάξης, κατακαιρματισμός και άρα πολύ καλύτερη δυνατότητα εκμετάλλευσης. Και δεύτερος, σε συνθήκες κρίσης, να υπάρχει μεγαλύτερος περιορισμός και μάλιστα σε συνθήκες ευρύτερων πολεμικών αναμετρήσεων στη γύρω περιοχή, να υπάρχει ένας ευρύτερος περιορισμός, μια ευρύτερη έλεγχος των ροών. Τι μας νοιάζουν αυτοί, οι οποίοι είναι τα θύματα της ίδιας της υπερηρεστικής πολιτικής που ακολουθούμε? Ποσός. Στο Γιάλο. Στη Λιβύη. Γιατί, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, η εμφάνιση της Frontex στο Αιγαίο ουσιαστικά τι έκανε? Μεγάλωσε τις ροές από την ανοιχτή θάλασσα. Και με την αύξηση των πνιγμών, την ανοιχτή Μεσόγειο, και βεβαίως με την άνοδο, με το άνοιγμα της διόδου από αυτές τις χώρες, όπως η Λιβύη. Τώρα, υπάρχει μία κατεύθυνση την οποία οφείλουμε εμείς να ακολουθήσουμε για να μην
πολυλογήσω, διότι τα πράγματα τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, τα δεδομένα τα βλέπουμε κάθε μέρα. Το Ηράκλειο, αυτό το οποίο έγινε, είναι αποτύπωση της εσωτερικής αποκρυστάλλωσης της ίδιας πολιτικής, δηλαδή όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχνει ένα γκέτο γύρω-γύρω, χώρες γκέτο, έτσι και εμείς εδώ έχουμε φτιάξει τα νησιά γκέτο γύρω-γύρω. Κος, Μυτιλίνη, Χίος και τα λοιπά, εκεί θα πάνε όλοι. Αλλά και τώρα μιλάμε για ανθρώπους που είναι Κούρδοι, έτσι, οι οποίοι μπήκανε στην Κρήτη και τους στείλανε στην Κόρδο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση των πολλαπλών συνθηκών και ζωνών γκέτο είναι φυσικά η κατάσταση γίνει βιομαχών το έδαφος για την ακροδεξιά, υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Η γνώμη μου είναι ότι εκτός από τις παραβιάσεις εκείνες των ίδιων αυτών των άθλιων νομικών κειμένων τα οποία, και συμφωνιών τα οποία αναφέρθηκε πριν και πολύ σωστά ο Παναγιώτης ο Τσιάκαλος, θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε το πώς θα διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες για να αναδείξουμε και να καταγγείλουμε και να παλέψουμε για την κατάργηση των ίδιων αυτών των συνθήκων και συμφωνιών. Και εδώ θα πρέπει από κοινού με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα να δώσει μια μεγάλη μάχη εκτός από την πρακτική αλληλεγγύη και την κοινωνική αλληλεγγύη να αναδείξει και να συγκροτήσει μηχανισμούς πάλης προκειμένου να υπάρξει η κατάργηση αυτών των συνθηκών που μας οδηγούν πίσω στο 1933.